Είναι στημένο εδώ. Ναι. Είναι ένα εγκαταλειμμένο εργοστάσιο. Μερικά χιλιόμετρα δυτικά είναι ο κεντρικός σταθμός. Αν όλα πάνε καλά, θα έχουμε πρόσβαση σε όλη τη χώρα. Ασφάλεια. Θα μπλοκάρουμε το δορυφόρο τη στιγμή που θα ξεκινήσει η παρεμβολή. Αν είχε ανακοινωθεί νωρίτερα η ομιλία, θα είχαμε προλάβει να ασφαλίσουμε και τις γύρω περιοχές, αλλά δεν νομίζω να υπάρξει πρόβλημα. Ξέρεις, δεν μπορώ να φανταστώ ότι θα ζούσα ακόμα με αυτό το πράγμα μέσα στο χέρι μου. Πιστεύεις ότι κάποια μέρα θα είμαστε όπως πριν? Δεν ξέρω. Τι πιστεύεις? Ποιος είναι? Η Όλγα. Η Όλγα. Ξεκινάμε. Χάρης. Άλεξ. Μάρα. Ακολουθήστε με. Φύγει. Αναθεματισμένο. Δεν το έκανα αυτό πριν. Μη ρωτήσετε γιατί είναι προπολεμικό. Είναι σημαντικό κοιμήλιο. Η καταστροφή του περιβάλλοντος είναι όλο και πιο ανησυχητικές. Στην Κίνα, οι περιβαλλοντικοί πρόσφυγες θα φτάσουν τα 355 εκατομμύρια. Κυρίως λόγω της αποσάπρωσης του εδάφους και της ανύψωσης της τάσης των νησιών των ωκεανών. Η ουσιαστική βελτίωση όσον αφορά την αξιοποίηση της ενέργειας οφείλεται εν μέρη σε αυτόνομες τεχνολογίες. Έχω μάθει για σένα. Η Δύση έχει επικήρυξη. Θέλει θάρρος να κάνεις κάτι τέτοιο. Μετά από αυτό θα σε κυνηγήσουν ακόμα πιο πολύ. Δεν θα μάθω πώς το έκανε. Τα νέα κυκλοφορούν πολύ γρήγορα. Από στόματα δικών μας σε στόματα δικών τους. Ξέρεις πώς γίνονται αυτά. Το μάθει όλος ο κόσμος. Τέλος πάντων, ποιος θα ασχοληθεί με τους κωδικούς? Εγώ. Μάρα, είπαμε έτσι. Ωραία. Μόλις τελειώσεις θα μου τους δώσεις. Δεν μας ανέφερε κάτι τέτοιο. Τους χρειάζομαι για... Ποιος δεν ανέφερε κάτι τέτοιο? Μιλήσατε με την Όλγα? Αλήθεια? Και συνδεόμαστε απευθείας με τα κεντρικά της ΔΗ, όπου ο πρόεδρος της εταιρείας αναμένεται να βγάλει λόγο για τα νέα μέτρα που θέλουν την απογραφή να γίνεται κάθε 2 χρόνια, καθώς επίσης για την πορεία και τα μελλοντικά σχέδια της εταιρείας. Πρέπει να ξεκινήσουμε.
είσαι εσύ. Εκεί βρίσκονται οι ασφάλειες και εκεί το πάνελ. Εμείς πάμε. Θα έχουμε συνεχή επαφή. Δεν μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε αυτά. Οτιδήποτε ασύρματο μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές. Πρέπει να βιαστούμε. Το έχεις. Φυσικά. Θα πάμε στην πίσω μεριά του κτηρίου. Ξεκίνησε. Καλημέρα σε όλους. Όπως γνωρίζετε, είναι πάγια πολιτική της εταιρείας να μην γίνονται ανακοινώσεις παρά μόνο σε πολύ σημαντικά ζητήματα. Σήμερα είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω τις αποφάσεις και τα μέτρα που ψηφίσαμε στην τελευταία μας συνεδρία. Πριν από αυτό, θα περιμένω πολύ γι' αυτό από το. Κάποια δεδομένα. Η τελευταία δεκαετία, στην οποία εφαρμόστηκαν όλα μας τα μέτρα, ήταν η πιο προσοδοφόρα των τελευταίων 50 χρόνων. Λεφτά πρώτα. Η διοίκηση συνεισέφερε τα μέγιστα στην προσπάθεια δημοσιονομικής προσαρμογής της χώρας. Και παραθέτω γεγονότα. Βελτίωση της ταχύτητας και η αύξηση των συναλλαγών με τη χρήση του εμφυτεύματος. Πτώση κατά 1/3 της τιμής του νερού σε σχέση με την τελευταία πενταετία. Θερμή υποδοχή του νέου νομίσματος. Σημαντική μείωση της εγκληματικότητας κατά 40% σε παγκόσμιο επίπεδο, 60% στα μεγάλα αστικά κέντρα. Αριθμοί πρωτοφανείς. Όχι μόνο για το σήμερα, αλλά και για το σύνολο της ιστορίας του ανθρώπινου γένους. Ένα μπουκαλάκι νερό, 5 τέρα. Κάρτα εμφύτευμα. Κάρτα. Τελευταίος σταθμός, η υλοποίηση του διετούς προγράμματος απογραφής. Και για την εφαρμογή του θα διευθύνουμε κάθε πηγή που έχουμε στη διάθεσή μας. Μέχρι κάθε τρομοκρατική ομάδα σε παγκόσμια εμβέλεια να βρεθεί, να σταματήσει, να ιτηθεί. Όλοι αυτοί που αντιτίθενται χωρίς λόγο έχουν σκοπό να φέρουν το σκοτάδι στο νέο αύριο που χτίζουμε με τόση προσπάθεια. Δεν είναι ακτιβιστές, όπως τους αποκαλούν κάποιοι. Έχουμε δει το είδος τους παλιότερα. Η επιλογή είναι μία. Είτε είστε μαζί μας, είτε είστε με τους τρομοκράτες.
μάθημα ιστορίας. Ας γυρίσουμε το χρόνο πίσω. 2021. Η χρονιά που συγκλώνησε τον κόσμο. Οι αρχηγοί κάθε κράτους συναντιούνται για το μεγαλύτερο συνέδριο που έγινε ποτέ. Εκείνη την ημέρα γίνεται βομβιστική επίθεση και όσοι πανευρίσκονται πεθαίνουν. Όλοι κυκλονίζονται και τα κράτη συνεργάζονται για να πατάξουν την τρομοκρατία. Έτσι ιδρύεται η ΤΕΙΤΗ, η παγκόσμια κυβερνητική εταιρεία που όλοι γνωρίζουν, η οποία έχει στόχο την εφαρμογή νόμων και μέτρων για την εξάλληψη της δημοκρατίας. Όλα αυτά μπορεί να ακούγονται γνωστά, αλλά τι συμβαίνει αν κοιτάξουμε πιο βαθιά. Η εταιρεία απαιτεί ο καθένας μας να κυκλοφορεί με το εμφύτευμα. Το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού δέχεται τον νόμο και σχηματίζει ουρές εξωτερικοποιεί για την τοποθέτησή του. Αρχικά σου λένε πως έχεις την επιλογή. Όταν κάθε μέσο μεταφοράς και κάθε διαδικασία συναλλαγής απαιτεί το εμφύτευμα, και όταν νιώθεις παράλληλος όταν κυκλοφορείς χωρίς αυτό, αναρωτιόμαστε. Υπάρχει πράγματι επιλογή. Αυτό το παραβλέπει. Τα μέτρα είναι για το καλό μας. Αλλά οποιοσδήποτε τον αμφισβητήσει χαρακτηρίζεται τρομοκράτης και διώκεται. Τώρα είσαι ελεύθερος εγκληματίας. Αν διαφωνείς, μπαίνεις στο στόχαστρο. Τι στο διάλογο γίνεται. Υπάρχει παρεμβολή στο τηλεοπτικό σήμα. Παρεμβολή από πού? Υπάρχει κάτι που μπλοκάρει το δορυφόρο. Προσπαθούμε να συλλέξουμε πληροφορίες περιφερειακά. Χρειαζόμαστε χρόνο. Βρείτε το. Όσοι πάρε τους κωδικούς, αλλά σε ασφάλεια ανοιχτή. Πρέπει να κερδίσουμε όσο χρόνο μπορούμε. Τα λέμε σε λίγο. Και ώστε τι κάνει η αγγελική εταιρεία που πασχίζει τόσο πολύ για την ευημερία μας. Κυνηγάει και εκτελεί πίσω από την πλάτη όλων αθώους πολίτες, σαν φρόντο να τους βαπτίζει τρομοκράτες. Χιλιάδες άτομα υπερασπίζοντας τα πιστεύω τους αναγκάζονται να ζούσουν κυνηγημένοι, ενώ εκατοντάδες πέφτουν θύματα του ανθρωποκυνηγητού που έχει εξαπολύσει. Δεν υπάρχει καμία δικαιοσύνη πίσω από το προσωπείο θέλει να σου παθάρει στις διαφημίσεις της.
Τελείωσε. Μάρα. Κοίτα. Έχουμε φτάσει. Πρέπει να πάρουμε τη Μάρα. Λάκα κάνεις. Πιο πλεισμένοι άντρες πηγαίνουν εκεί αυτή τη στιγμή. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Μπορούμε. Εγώ θα πάω από εκεί. Άκουσε με. Δεν θα κάτσω εδώ να με πιάσουν. Τώρα είναι ευκαιρία να φύγουμε. Έρχεσαι. Κάνω ό,τι φλάκια θες. Τα χέρια πίσω από το κεφάλι. Άρχισε κι άλλους. Ακίνητος! Γιατί να μας φέρει κάτω σώμα. Η άμυνα δούλευε. Είσαι καλά. Άλεξ, κατάλαβες τι έγινε μόλις τώρα. Εκατομμύρια άνθρωποι είδαν το μήνυμα. Δεν έχει ξαναγίνει κάτι τέτοιο. Σήμερα κάναμε τον κόσμο λίγο καλύτερο. Ξεκινάει το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο. Από εδώ και πέρα καμία συσκευή δεν θα δουλεύει.
Είμαστε κοντά, από εδώ. Στην ενημέρωση. Είναι νεκρό. Ας κάνουμε μια συμφωνία. Θα σας δώσω μια ευκαιρία για να παραδοθείτε. Σας εγγυώμαι ότι δεν θα πάθετε τίποτα, αρκεί να συνεργαστείτε. Ψέματα λέει. Θα περάσετε από κανονική δίκη. Αν έχετε δίκιο για αυτά που κάνατε, θα αφαιθείτε ελεύθεροι. Έχεις τη μαγνητική ασπίδα. Το μόνο που χρειάζεται είναι να βγείτε έξω ήρεμα. Θέλω να πας προς αυτήν την κατεύθυνση και χρειαστεί να τη χρησιμοποιήσεις. Τι εννοείς να πάω? Θα πας να βρεις τους άλλους. Συνάντηση δεν είναι μακριά. Και εσύ? Θα κάνω αυτό που λέει. Άλεξε, θα σε σκοτώσει επί τόπου. Δεν το συμφέρει να κάνω τέτοιο. Μόλις βρεις τους άλλους, πες τους τι έγινε και αυτοί θα βρουν έναν τρόπο να με βγάλουν. Προς το παρόν πρέπει να γίνει έτσι. Θέλω να τρέξεις όσο πιο γρήγορα μπορείς. Πήγαινε, βρες την. Έχετε μένα. Κάνω μισό τίποτα. Νομίζετε ότι είστε ανωτέροι, ότι πολεμάτε για κάτι? Οι αγώνες σας είναι άχρηστοι. Αν νομίζετε ότι μια εταιρεία σαν την μπορεί να πέσει από χακερισμούς και συνθήματα, τότε είστε πραγματικά για γέλια. Πρότασή μου ήταν να παραδοθείτε και οι δύο. Αφού δεν τη τηρήσατε, δεν έχω κανένα λόγο να τη τηρήσω κι εγώ. Πολύ θα ήθελα να μάθω τα μυστικά που κουβάλας για τους συντρόφους σου. Από την άλλη, νομίζω πως η κοπελιά σου θα μας τα πει πολύ πιο εύκολα.
μπορείς να σηκωθείς. Σε παρακαλώ.